Ήταν ακόμη σκοτάδι όταν ξύπνησε ο Σκρούτζ. Νόμισε πως το ρολόι είχε σταματήσει. Θυμόταν ότι έπεσε να κοιμηθεί μετά τις 2. Το ρολόι χτύπησε 1 ακριβώς. Αμέσως μια λάμψη δυνατή πλημμύρισε την κρεβατοκάμαρα. Ο Σκρούτζ ανασηκώθηκε και τότε είδε μπροστά του μια περίεργη οπτασία. Είχε το ανάστημα, το πρόσωπο, τα χέρια ενός μικρού παιδιού, αλλά τα μαλλιά της ήταν αλόλευκα, όπως ενός γέρου. Από τον ώμο, πάνω από το λευκό κοντό χιτόνιό της, κρεμόταν μια γυρλάντα λιόπτρινο, σύμβολο του χειμώνα. «Μη φοβάσαι», του είπε η οπτασία. «Είμαι το χριστουγεννιάτικο πνεύμα του παρελθόντος και ήρθα να σε βοηθήσω». Πήρε τον Σκρούτζ από το χέρι και τον οδήγησε στο παράθυρο. Ο Σκρούτζ φοβήθηκε μήπως πέσει, αλλά το πνεύμα τον ενθάρρυνε να πετάξει μαζί του, πάνω από στέγες και αγρούς. Και ήταν πρωί όταν έφτασαν σε μια μικρή, επαρχιακή πόλη. «Εδώ πέρασα τα παιδικά μου χρόνια», μουρμούρισε κατάπληκτος ο Σκρούτζ. «Τότε θα ξέρεις το δρόμο για να έρθεις εδώ», τον ρώτησε το πνεύμα. «Θα μπορούσα να τον βρω με κλειστά μάτια», απάντησε εκείνος. «Κι όμως, δείχνει σαν να έχεις ξεχάσει ακόμη και την ύπαρξη αυτού του τόπου», παρατηρήσε αυστηρά το πνεύμα. Ύστερα βάδισαν πάνω στο χιονισμένο δρόμο, συναντώντας φυσιογνωμίες γνωστές. Αγρότες με τις άμαξες, παιδιά με τα λογάκια τους. Ο Σκρούτζ τους θυμόταν όλους. Τους φώναξε μάλιστα με τα ονόματά τους. Αλλά κανείς δεν του απάντησε. «Είναι μόνο σκιές», του εξήγησε το πνεύμα. «Δεν μας βλέπουν». Ο Σκρούτζ χάρηκε πολύ που ξανά είδε φίλους και γνωστούς από τα νιάτα του. Και τούτη η χαρά ήταν πρωτόγνωρη γι' αυτόν. Σε λίγο οι 2 ταξιδιώτες έφτασαν σε ένα χωριουδάκι. Μπήκαν σε ένα μεγάλο χτίριο χτισμένο από τούβλα. Στο εσωτερικό, αντίκρισαν σειρές θρανία. Ήταν σχολείο με οικότροφους μαθητές, που σπούδαζαν μακριά από τις οικογένειές τους. Σε κάποιο θρανείο, ένα μοναχικό αγόρι καθόταν και διάβαζε. Κατά τρόπο μαγικό, ο ήρωες του βιβλίου πρόβαλαν μπρος το παιδί. Ο Αλιμπαμπά με την ανατολίτικη φορεσιά του, ο Ρόβινσον Κρούσος με τον παπαγάλο του στον ώμο και άλλοι πολλοί. Στην αρχή ο Σκρούτζ ενθουσιάστηκε βλέποντας τους ήρωες των σχολικών του χρόνων. Έπειτα όμως κατάλαβε. Το μοναχικό αγόρι με μοναδική παρέα τα βιβλία ήταν ο εαυτός του. Κάθισε τότε σε ένα θρανείο και έκλαψε πικρά. «Πάμε τώρα να επισκεφθούμε κάποια άλλα Χριστούγεννα», του πρότεινε το πνεύμα. Καθώς μιλούσε, παρατήρησε ότι το παιδί μεγάλωσε και έγινε έφηβος. Ο Σκρούτζ ήξερε πολύ καλά ότι ο νεαρός ήταν και πάλι μόνος. Οι άλλοι μαθητές θα επέστρεφαν στα σπίτια τους για διακοπές. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε. Μια νέα και όμορφη κοπέλα μπήκε τρέχοντας στην αίθουσα. Ήρθε και τον αγκάλιασε. «Αδελφούλη μου», του φώναξε. «Ήρθα να σε πάρω. Θα πάμε στο σπίτι να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα». «Στο σπίτι, Φαντ?», ρώτησε ο νεαρός Σκρούτζ. «Ναι, ζήτησε από τον πατέρα να σε αφήσει να ξαναγυρίσεις για πάντα στο σπίτι. Συμφώνησε. Δεν θα ξαναπάει εσωτερικό στο σχολείο», του ξαναφώναξε χαρούμενη. «Είναι πολύ γλυκιά, με χρυσή καρδιά», σχολίασε το πνεύμα. «Νομίζω ότι πέθανε νέα πάνω στη γέννα». «Ναι», απάντησε σκεφτικός ο Σκρούτζ. Βγήκαν από το σχολείο και περιπλανήθηκαν στους δρόμους. Οι βιτρίνες των καταστημάτων ήταν στολισμένες για τα Χριστούγεννα. Το πνεύμα στάθηκε μπρος σε ένα κατάστημα και ρώτησε τον Σκρούτζ αν τα αναγνωρίζει. Εκείνος κούνησε το κεφάλι και είπε: «Εδώ πρωτοεργάστηκα σαν μαθητευόμενος».
Μπήκαν μέσα. Ένας ηλικιωμένος κύριος καθόταν στο γραφείο. «Αυτός είναι ο γέρο Φέζιβικ! Ο γέρο Φέζιβικ αναστημένος!» φώναξε με ενθουσιασμό ο Σκρούτζ. Εκείνη τη στιγμή ο νεαρός Σκρούτζ και ένας άλλος μαθητευόμενος μπήκαν στην αίθουσα. «Μαζέψτε τα όλα!» του είπε ο Φέζιβικ. «Να ετοιμάσουμε τη γιορτή!» Οι μαθητευόμενοι δεν περίμεναν να τα ακούσουν δεύτερη φορά. Πριν προλάβει ο γέρος Σκρούτζ να ανοιγοκλείσει τα μάτια, όλα ήταν καθαρά και τακτοποιημένα. Σε λίγο άρχισαν να καταφθάνουν οι καλεσμένοι. Η γιορτή είχε οργανωθεί για όλους τους υπαλλήλους του Φέζιβικ. Σύντομα, η μουσική και ο χορός άναψαν το κέφι για τα καλά. Προσφέρθηκαν γλυκίσματα και ποτά. Ήταν πια αργά όταν ξεκίνησαν να φύγουν οι καλεσμένοι. Ο κύριος και η κυρία Φέζιβικ έσφιξαν τα χέρια όλων και τους ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα. Έσφιξαν τα χέρια ακόμη και των νεαρών μαθητευομένων, πριν πάνε στα κρεβάτια τους στο πίσω μέρος του καταστήματος. Ο γέρος Σκρούτζ έδειχνε εξατρελαμένος καθώς παρακολουθούσε αυτή τη σκηνή. Ένιωθε τόση χαρά, λες και συμμετείχε πραγματικά στη γιορτή. Αργά τη νύχτα το πνεύμα και ο Σκρούτζ άκουσαν τους μαθητευομένους να κουβεντιάζουν ξαπλωμένοι στα κρεβάτια τους. Πένευαν το γέρο Φέζιβικ και τον ευγνωμονούσαν για την ωραία γιορτή που τους ετοίμασε. «Και του κόστησε μόνο 3 ή 4 λίρες», σχολίασε κάπως ηρωνικά το πνεύμα. «Έξοδο που άξιζε τον κόπο. Το κόστος δεν ήταν υλικό», διαμαρτυρήθηκε ο Σκρούτζ. «Ανεξάρτητα από τα χρήματα, η γιορτή θα είχε επιτυχία γιατί ο Φέζιβικ ήταν καλός άνθρωπος και πάντοτε ακτινοβολούσε χαρά και ευτυχία». Ξαφνικά ο Σκρούτζ έκοψε την κουβέντα του απότομα. «Τι σου συμβαίνει?» τον ρώτησε το πνεύμα. «Μήπως έγινε κάτι που σε τάραξε?» «Όχι, τίποτα. Να, θα ήθελα μόνο να έχω πει κάτι στον κλητήρα μου». Η σκηνή άλλαξε. Τώρα ο Σκρούτζ ήταν πλέον όριμος άντρας και μια νέα γυναίκα εγκατέλειπε το σπίτι. Έκλαιγε η καημένη βουβά. Γύρισε και του είπε: «Κάποτε ήμασταν φτωχοί αλλά ευτυχισμένοι. Τώρα σε κυβερνά το πάθος σου για το χρήμα». «Μα μεταξύ μας τίποτα δεν άλλαξε», διαμαρτυρήθηκε ο Σκρούτζ. «Εγώ έμεινα ίδια. Εσύ όμως άλλαξες. Δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Σου εύχομαι κάθε ευτυχία στο σταδιοδρομία που διάλεξες». Και με τα λόγια αυτά η γυναίκα βγήκε στο δρόμο. Ενώ ο άντρας δεν δοκίμασε να τη σταματήσει. «Πνεύμα!» φώναξε ο γέρος Σκρούτζ. «Σταμάτα να με βασανίζεις. Θέλω να γυρίσω στο σπίτι. Δεν αντέχω τις δυσάρεστες αναμνήσεις». Μέσα σε μια στιγμή πέρασαν χρόνια και ξαναείδαν τη νέα γυναίκα. Τώρα γελούσε τρισευτυχισμένη με την κόρη της. Σε διαφορετικές περιστάσεις θα μπορούσε να είναι το παιδί του Σκρούτζ. Ο πατέρας μπήκε στο δωμάτιο. Η μικρή έτρεξε και τον φίλησε. Αγκαλιάστηκαν και οι τρεις εμπρός στο ενωμένο τσάκι. «Δεν το αντέχω!» μούγκρισε ο γέρος Σκρούτζ με φωνή σπασμένη. Και στράφηκε απελπισμένος προς το πνεύμα που μέσα στην ολοφότινη αντάβια του έμοιαζε σαν να ειρωνεύεται την απελπισία του. Σε λίγο η οπτασία του πνεύματος άρχισε να απομακρύνεται και να σβήνει σιγά σιγά μέχρι που εξαφανίστηκε τελείως. Ο Σκρούτζ ένιωσε αφάνταστα κουρασμένος. Τα μάτια του βάρημαν. Ξαναγύρισε στην κρεβατοκάμαρά του, μόλις που πρόλαβε να ξαπλώσει το κρεβάτι και έπεσε σε ύπνο βαθύ.